Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος της εκπομπής. Κρήτη σήμερα η εκπομπή, ξέρεις ότι δεν έχουμε πει ακόμα πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ακόμα. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν περιμέναμε να φτάσουμε στο να τελειώσει η εκπομπή και μετά. Δείτε στο κάτω μέρος της οθόνης, επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμείς και εσείς. Επικοινωνούμε, βλέπετε ότι έχουμε προφίλ σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως το κανάλι, βεβαίως η εκπομπή, βεβαίως και εμείς. Με ελληνικούς χαρακτήρες εγώ, με λατινικούς χαρακτήρες ο Μπάμπης. Υπάρχει το κανάλι της Κρήτη TV στο YouTube εκεί όπου μπορείτε να δείτε όλες τις συνεντεύξεις σε δεύτερο χρόνο και βεβαίως μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκπομπή μέσα από το site της Κρήτη TV όπου ανεβαίνουν όλες οι παραγωγές. Φυσικά υπάρχει το email μας και το τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορείτε να καλέσετε, να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς μαζί σας. 2810-398-100. Παρακαλώ πολύ. Πολύ ωραία τα είπες. Νεράκι. Μπράβο. Μπράβο μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, εγώ τα είπα νεράκι αυτά γιατί τα ξέρω. Αυτά που δεν ξέρω αλλά πολύ μου αρέσουν είναι αυτά που έχουν να κάνουν με το διάστημα, με τα αστέρια, με τα φαινόμενα, με τον ήλιο, με το φεγγάρι, με τους πλανήτες. Αυτά δεν τα ξέρω παρά το γεγονός ότι πραγματικά εκστασιάζομαι κάθε φορά που βρίσκομαι μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Τα ξέρουν όμως κάποιοι άλλοι πάρα πολύ καλά. Αχα, και εκεί θα πάμε τώρα. Έτσι λέω κι εγώ. Λοιπόν. Να πάμε μέχρι τα Χανιά. Στα Χανιά και εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παντσέκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και την διδάκτορα, την κυρία Όλγα Μαλανδράκη, τη Διευθύντρια Ερευνών του Διαστήματος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, συναντιέστε στα Χανιά γιατί έχετε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Πάτε να μιλήσετε για το διάστημα, για τα καιρικά, για τον ήλιο, για πολλά όμορφα πράγματα, αλλά έτσι όπως μπορεί να τα καταλάβει οποιοδήποτε από εμάς, ακόμα και αυτός που δεν έχει γνώση αστρονομία, σωστά? Ναι. Ο Παναγιώτης και ο Σύλλογος μου έκανε την πρόταση να κάνω μια τέτοια ομιλία. Με χαρά την αποδέχθηκα και πραγματικά η ομιλία απευθύνεται σε κόσμο από 5 ετών και πάνω. Είναι εύληπτα επιστημονικά δεδομένα, με επιστημονικά δεδομένα, αλλά με εύληπτο τρόπο να καταλάβει κανένας αυτή τη μετεωρολογία του διαστήματος, το είπατε, τον καιρό του διαστήματος. Λοιπόν, ο εκρηκτικός ήλιος και οι επιπτώσεις στο διαστημικό καιρό. Για δώστε μας έτσι μία γεύση να καταλάβουμε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε τον ήλιο. Ο ήλιος δεν εκπέμπει μόνο θερμότητα και φως, αυτό που βλέπουμε με το ορατό. Yeah. Αν τον δεις στον υπεριόδες, το υπεριόδες μικροσχήματος είναι ένα μεταβαλλόμενο αστέρι που κάνει εκρήξεις. Ναι. Yeah. Θυμώνει και ηρεμεί κάθε 11 χρόνια, έτσι, ο ηλιακός κύκλος. Και δισεκατομμύρια τόνοι υλικού εκτοξεύονται στο διάστημα. Ταξιδεύουν σε μια-δυο μέρες μόνο τα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα που είναι η απόσταση λίου γης. Καταφθάνουν στη Γη, δημιουργούν μια γεωμαγνητική καταιγίδα, τραντάζουν το μαγνητικό πεδίο και έχουμε επιπτώσεις στην τεχνολογία, έχουμε επιπτώσεις στους δορυφόρους, οι οποίοι βασιζόμαστε στους δορυφόρους. Χιλιάδες είναι εκεί πάνω, έτσι. Βέβαια. Τι του κάνουμε του ήλιου, κυρία Μαλανδράκη, και εκνευρίζετε? Λοιπόν. Α, μπράβο. Ο ήλιος είναι από μόνος του κυκλοθυμικός. Δηλαδή, άρα εμείς δεν του κάνουμε κάτι εμείς. Μόνος έχει νεύρα από τη μέρα που γεννήθηκε, σωστά. Έτσι. Έχει μηχανισμούς που έχει ανάδυση μαγνητικών βρόχων. Ο ήλιος είναι μια μπάλα πλάσματος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης. Ξέρουμε, αυτό δεν είναι κάτι που στη Γη το γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε ότι πάνω από τα 70 χιλιόμετρα και πάνω η ύλη είναι ιονισμένη, δηλαδή το άτομο έχει σπάσει σε ιόντα και ηλεκτρόνια. Είναι μια σούπα φορτισμένων σωματιδίων, θα λέγαμε, μια σούπα φορτίων ο ήλιος. Ναι. Και εκεί πέρα ξέρουμε ότι είναι παγωμένο το μαγνητικό πεδίο, δηλαδή η ύλη με το μαγνητικό πεδίο είναι ένα. Τώρα αναδύονται κάτι μαγνητικοί βρόχοι και μαγνητικές δομές στην επιφάνεια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αστάθεια στο μαγνητικό πεδίο και να φύγουν δισεκατομμύρια τόνοι υλικού στο διάστημα. Θα τα δείξω αύριο με βίντεο. Υπάρχουν ηλιακές κοιλίδες, τα ενεργά κέντρα στον ήλιο.
που από εκεί έχεις εκρηκτικά φαινόμενα. Οπότε είναι η δραστηριότητα του ήλιου που έχει αυτόν τον ενδεκαετή κύκλο και θυμώνει και ηρεμεί, θυμώνει και ηρεμεί. Οπότε αυτό είναι ο διαστημικός καιρός, δηλαδή τι συνθήκες επικρατούν στο διάστημα και τι εκρηκτικές εκρήξεις συμβαίνουν και τι επιπτώσεις έχουν. Μάλιστα. Κύριε Παντζέκο, εσείς ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, είστε ένας σύλλογος που λειτουργείτε πολλά χρόνια πια, έτσι δεν είναι? Και από το 2007. Και που ουσιαστικά προσπαθείτε να φέρετε αυτή τη μαγική, αλλά κομματάκι ακαταλαβίστικη μεταξύ μας επιστήμη, την αστρονομία, λίγο πιο κοντά στην κοινωνία, πιο κοντά σε όλους εμάς που δεν έχουμε πολύ μεγάλη σχέση με την επιστήμη, σωστά? Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός του Συλλόγου. Και εμείς εκστασιαζόμαστε όταν μαθαίνουμε πράγματα για το σύμπαν. Δηλαδή, κάπως μεγαλώνουμε λίγο την ασημαντότητά μας, γιατί άμα σκεφτείτε τι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Και όταν μαθαίνεις πληροφορίες για αυτό το τεράστιο πράγμα που έχει τον ήλιο μας, νιώθουμε λίγο πιο, έτσι, πιο μεγάλη, να το πω. Μαθαίνεις πράγματα που δεν θα τα μάθαινες αν δεν ασχολούμασταν με αυτό το Σύλλογο. Και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαλανδράκη, οπότε. Νομίζω αύριο που θα μιλήσει θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα έχουμε και εικόνα. Mm-hmm. Όπως σας έλεγε, νομίζω αν δείξετε και την αφίσα της αυριανής εκδήλωσης, έχει μια φωτογραφία που δείχνει μια τέτοια ηλιακή έκρηξη που πετάει μια υλικό. Μια αγγλητική γλώσσα, έτσι, που φεύγει, το ξέρει υλικό και όλο αυτό. Η εκδήλωση τι ώρα είναι και πού? Είναι στις 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Είναι ελεύθερη είσοδος. Είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. Και είστε καλεσμένοι όλοι. Όποιος θέλει να μάθει λίγα παραπάνω για το αστέρι μας. Ακριβώς είναι το αστέρι μας. Όλα τα άλλα που σπινθυρίζουν στον ουρανό, αστέρια είναι και αυτά. Λένε πάρα πολύ μακριά. Βέβαια. Ενώ ο ήλιος μας είναι δίπλα και μπορούμε να τον μελετήσουμε και να τον διερευνήσουμε. Αυτό που θα τονίσουμε επίσης αύριο, πέρα από το διαστημικό καιρό, είναι δύο διαστημικές αποστολές. Το Parker Solar Probe και το Solar Orbiter, τα οποία πλησιάζουν τον ήλιο και τον διαρευνούν κοντά, πιο κοντά από ό,τι ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Α, για πρώτη φορά δηλαδή πάμε τόσο κοντά, κυρία Μαλανδράκη, η ανθρωπότητα. Ναι, πρώτη φορά σε περιοχές του ήλιου κοντά που ανεξερεύνητες. Τέρα Νόβα θα έλεγε κανείς. Νέα Γη, Ναι. Όπως το λέγανε, δηλαδή, ο Κολόμβος που λέγε Νέα Γη. Ακριβώς. Νέα Γη, όπου το να δει κάποιες παρατηρήσεις, τι παρατηρήσεις τη βλέπει, δηλαδή, και οι μετρήσεις αυτές καθεαυτές είναι κάτι καινούριο. Όπως βρήκαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια δεξαμενή σωματιδίων γύρω από τον ήλιο, σε κοντινές αποστάσεις. Κάποια σωματίδια τα οποία έχουν ένα πρώτο επίπεδο ενέργειας, δηλαδή δεν τα βλέπεις στη Γη, γιατί δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα αυτά και δεν καταφθάνουν μέχρι τη Γη. Αλλά καταλαβαίνουμε τα φαινόμενα τώρα στη Γη, διότι βλέπουμε αυτή τη δεξαμενή σωματιδίων γύρω από τον ήλιο. Οπότε περνάνε κάποιες, γίνονται οι εκρήξεις και συναντάνε αυτόν τον πρώτο πληθυσμό, που είναι ήδη στην περιοχή του ήλιου, και τον ανυψώνουν ενεργειακά και βλέπουμε στην τροχιά της Γης αυτές τις μετρήσεις που έχουμε. Οπότε καταλαβαίνεις τις ηλιακές καταιγίδες εν τη γενέση τους. Αν πας κοντά και δεις το φαινόμενο χωρίς να έχει πάθει διάδοση, πας κοντά στην πηγή, έχεις καλύτερη πληροφορία για την ηλιακή καταιγίδα και τον ήλιο. Έτσι, τον καταλαβαίνεις για να μπορείς και να καταλάβεις και το διαστημικό καιρό, να μπορείς να τον προβλέψεις κιόλας. Εμείς, όταν κάνουμε παρατηρήσεις με τον κόσμο και βλέπουμε τον ήλιο μέσα από τα τηλεσκόπια και τα ηλιακά φίλτρα, βλέπουμε τις κοιλίδες. Αύριο θα δούμε εικόνες που δεν θα τις έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό είναι σε όλα μήκη κύματος, όπου εκεί ο ήλιος φαίνεται ένα μεταβαλλόμενο και αστέρι που αλλάζει, που εκρήγνεται, αυτά δεν τα βλέπει κανείς με γυμνό μάτι με το τηλεσκόπιο. Οι κοιλίδες είναι όμως σε περιοχές εκείνες που είναι οι πιο εκρηκτικές. Έτσι, εκεί γίνονται οι ηλιακές καταιγίδες. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει όποιος βρίσκεται στα Χανιά ή κοντά στα Χανιά να έρθει αύριο. Αξίζει να το δει. Πραγματικά. Και ίσως θα έπρεπε, κύριε Παντζέκο, κυρία Μαλανδράκη, αυτή τη συζήτηση να τη φέρουμε και λίγο πιο προς τα ανατολικά, να μπορούν και όλοι οι υπόλοιποι να τη δουν. Δεν ξέρω, ίσως να κόψετε και μια δεύτερη πίτα, ενδεχόμενα. Λίγο προς τα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κυρία Μαλανδράκη, και κυρίως σας ευχαριστούμε για τα όσα προσφέρετε στην επιστήμη. Η NASA πρόσφατα σας βράβευσε γι' αυτό και ναι, είναι μεγάλη μας εκεί, χαρά που είστε μαζί μας. Να πούμε ότι εγώ είχα κάποια, έτσι, αναγνώριση από την NASA, βέβαια, για το θέμα
του Parker Solar Probe και της επιστημονικής απόδοσης, την ανάλυση και κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα, γιατί κάποια μοντέλα, ας πούμε, δείχνουν κάτι για το κοντινό περιβάλλον του ήλιου. Αν πάει διαστημόπλοιο εκεί και καταγράψει, θα τα επιβεβαιώσει. Βγάλει αυτό που. Και κάποιες μετρήσεις ήταν μη αναμενόμενες και τα πράγματα είναι αλλιώς από ό,τι περιμέναμε. Επίσης, να τονίσω ότι μια άλλη αναγνώριση από την NASA είναι η επιχειρησιακή μονάδα την οποία έχουμε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και πολύ σημαντικό. Του διαστημικού καιρού. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μοναδικά προϊόντα διαστημικού καιρού προγνώσεις καταιγίδων, γιατί τι είναι ένας τρόπος να προφυλάξεις τους αστροναύτες. Πώς θα τους προφυλάξεις, πηγαίνοντας στο φεγγάρι, αν τους πεις ότι θα γίνει μια καταιγίδα σε μια ώρα, περάστε το διάδρομο, μπείτε σε ένα θωρακισμένο δωμάτιο του διαστημοπλοίου, όπου θα είστε ασφαλείς και μείνετε εκεί για μια ώρα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς μέσα από το αστεροσκοπείο. Ναι, έχουμε εργαλεία στο αστεροσκοπείο που παρέχουμε τέτοιες προγνώσεις και μας έχει η NASA στη φαρέτρα της για την προστασία αστροναυτών. Τέλεια. Για το Artemis 2 και το 3 δηλαδή, που είναι επανδρωμένες αποστολές. Ξέρετε, έχουν επιλεγεί 4 αστροναύτες, μία γυναίκα και 3 άντρες, ο ένας μαύρος, όπου θα είναι η αποστολή που θα πάει στο φεγγάρι ως Artemis 2. Ξαναπάμε στο φεγγάρι δηλαδή. Ξαναπάμε, πήγε το Artemis 1, με πολύ επιτυχία τεχνολογικά δούλεψε. Συνεπώς, εμείς παρέχουμε μοναδικές μετρήσεις στην NASA, τέτοιες προγνώσεις, και είμαστε πάνω στην... είμαστε ένα κομμάτι, ας πούμε, της παροχής της προστασίας των αστροναυτών. Πολύ όμορφα. Κυρία Μαλανδράκη, κύριε Παντζέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή επιτυχία και στην αυριανή σας εκδήλωση.